Να δούμε όμως τι κουτσομπολιά μας είπε και ο Τριαντάφυλλος, γιατί και ο Τριαντάφυλλος κουτσομπόλεψε για αυτό το ζεύγος πια το περιβόητο. Σάκη Μαργαλένα, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, έχει... πια, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ο Σάκης δεν μ' αρέσει καθόλου εμένα, ναι, το έχω πει και το ξαναλέω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα προτιμούσα το Λιβάνι δηλαδή. Αλλά η Μαργαλένα από ό,τι φαίνεται προτίμησε το Σάκη. Γιατί βγαίνει ο Τριαντάφυλλος. Τον προτίμησε όμως. Είναι όλα αυτά ο για την προβολή τους, για να ανέβει τηλεθέαση. Σύμφωνα με τον Τριαντάφυλλο, τα παιδιά αγαπιούνται. Α, ναι. Για να δούμε λοιπόν τι είπε. Και ζητάει και συγγνώμη από το Λιβάνι, γιατί λέει δεν φταίω εγώ. Δεν έκανα εγώ κάτι για να τους φέρω κοντά, απλά αγαπιούνται. Ενοχικός αυτός ο άνθρωπος. Μαργιαλένα. Είναι μαζί. Πήγες και στην, ίσως στις γονείς του ενός και στις γονείς του άλλου. Πήγα γιατί το υποσχέθηκα. Ο Σάκης είναι για μένα αδελφός μου. Δεν είναι ότι έχουμε έρθει κοντά, είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Και η Μαργιαλένα το ίδιο. Είμαστε μαζί με αυτά τα παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, περάσαμε και δύσκολα, αλλά περάσαμε πραγματικά πολύ καλά. Ταιριάζουμε σε πάρα πολλά. Έχουμε έτσι απόψεις για πολλά πράγματα που συμφωνούμε. Σου είπαν τα παιδιά να μεταφέρεις κάποιο μήνυμα, για παράδειγμα, η Μαργιαλένα στην μητέρα της. Είναι, να σου πω, ο Σάκης είναι ένα τίμιο παιδί που παλεύει. Η Μαργιαλένα είναι ένα φτωχό κορίτσι που και αυτή παλεύει. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι αδέλφια μου, που τους αγαπάω, που κοιμόμουν μαζί τους. Που... Είναι μαζί, βρε. Ο Σάκης αγαπάει πάρα πολύ τη Μαργιαλένα και η Μαργιαλένα έχει εγωιτευτεί από αυτό που ο Σάκης έκανε για αυτήν που κάνει. Τα παιδιά αγαπιούνται πάρα πολύ. Έπεισε στην οικογένειά της που βλέπαμε μια πικρία στην οικογένεια. Της Μαργιαλένας. Θα σου πω, από εκεί πέρα, εάν τα παιδιά έρθουν εδώ Ελλάδα και είναι μαζί, πραγματικά για μένα θα είναι την καλύτερη, θα είναι ευλογία και για το για να τους παντρέψω. Αυτή η στιγμή εκεί πέρα που είναι, αγαπάει ένας τον άλλο και στηρίζει ένας τον άλλον και αγαπιούνται πραγματικά. Τους γονείς τους έπεισε, της Μαργιαλένας, γιατί είδα και τη γιαγιά, η οποία γιαγιά είπε ότι εντάξει, τη στηρίζει, ναι, αλλά όταν ήταν μαζί, την μπρίκα της τη γύρισε πίσω μαζί με τη Μαργιαλένα και λίγο τους έχει πειράξει. Δεν ξέρω τι έγινε πριν. Εμένα, εντάξει, κοίτα, για να σου πω την αλήθεια, τα παιδιά είμαι ο μόνος που ξέρω όλη την ιστορία τους και τα μάθαμε, αλλά από εκεί πέρα όλα περνάνε, είμαστε άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι περνάνε δύσκολα σε όλες τις σχέσεις. Και εγώ έχω περάσει δύσκολα με τη γυναίκα μου και εσείς έχετε περάσει δύσκολα. Και αυτό όμως ο άλλος. Δεν κουτσομπόλεψε καθόλου. Καθόλου. Βέβαια, είναι πολύ έξυπνος, παιδιά, ο Τριαντάφυλλος, όχι ότι είναι φίλος μου, αλλά είναι πανέξυπνος. Είπε αγαπιούνται. Δεν είπε ότι είναι ερωτευμένοι, γιατί άλλο έρωτας και άλλο αγάπη. Αγαπάς και τους κολλητούς σου, αγαπάς και τους ανθρώπους που σου συμπαραστέκονται, τους ανθρώπους που σε στηρίζουν. Άλλο έρωτας όμως, άλλο αγάπη. Αυτή είναι η διαφορά, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ερωτευμένη η Μαργιαλένα με το Σάκη, ο Σάκης με τη Μαργιαλένα. Γιατί τώρα τον έχει ζήσει χρόνια, γιατί ήταν χρόνια η Μαργιαλένα με το Σάκη. Σαφέστατα και μπορεί να τον αγαπάς τον άλλο τον άνθρωπο, σαν άνθρωπο, αλλά είσαι όντως ερωτευμένος μαζί του ή όχι. Και... σχέση χωρίς έρωτα δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα. Άρα λοιπόν θα δείξει η αποχώρηση του ζεύγους αν αγαπιέται μόνο ή αν είναι ερωτευμένο. Πάντως ο άλλος ζήτησε και συγγνώμη από το Λιβάνι. Με τον οποίο νομίζω θα συνεργαστούν, έτσι. Ναι, δεν έχει μόλις καλά. Τι να κάνει τώρα κι αυτός. Τι να κάνει, ζήτησε και συγγνώμη, λες και έκανε την προξενήτρα ο Τριαντάφυλλος. Μπορεί κιόλας με το που θα βγει η Μαργιαλένα από το παιχνίδι να ξανά είναι πάλι με τον Γιώργο Λιβάνι. Και γιατί θα πρέπει να είναι με έναν από τους δύο και να μην είναι με έναν τρίτο, ας πούμε. Α, ναι, είναι κι αυτό, ναι. Είναι κι αυτό, ναι. Αλλά μπορεί να είναι ερωτευμένη, ας πούμε, με τον Γιώργο Λιβάνι. Οπότε να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν και να μην έχει κάτι με το Σάκη. Έρωτας υπάρχει, αυτή είναι η ερώτηση, το ερωτηματικό. Έρωτας υπάρχει, όλοι αγαπάμε αλλήλους, αλλά δεν είμαστε ερωτευμένοι με όλο τον κόσμο.